Σήμερα έχουμε έρθει στο καλύτερο εστιατόριο που μπορούσα να βρω για να δοκιμάσουμε όλο το μενού. Δείτε. Μισή πίτσα μαργαρίτα, μισή καπρέζε, μισή μαρινάρα και μισή πίτσα ρωμάνα. Απολαύστε τα. Για την ακρίβεια, μάγκες μου, αυτό είναι το μαγαζί στο οποίο είχαμε βάλει εστιατόριο σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο. Αν δεν το έχετε δει, μπορείτε να το τσεκάρετε. Το Βιτσέντζο, για την ακρίβεια, είναι ένα ιταλικό εστιατόριο στη Γλυφάδα, στην οδό Φιλικής Εταιρείας 12. Και το λέω γιατί αυτό που θα σας πω μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο σίγουρα θα σας κάνει να θέλετε να δοκιμάσετε. Γι' αυτό αποφάσισα να μιλήσω για να δοκιμάσουμε όλο το μενού από ένα καλό εστιατόριο. Θα δοκιμάσουμε τα πάντα, φίλε. Σήμερα θα δοκιμάσουμε σαλάτες, πίτσες, τα πάντα. Και έχω έρθει κατάλληλα ντυμένος. Είστε ready? Πάντα. Για το καλύτερο φαΐ που θα φάτε ever. Δεν σας έχω φέρει σε καλύτερο μέρος. Μέχρι το τέλος έχω μια έκπληξη για να μπορείς να ξαναέρθεις να φας. Ότι πας ήρθε με στο σπίτι, δεν είπε καν καλημέρα, είχε μια κάμερα στη μούρη μου και ένα μεγάφωνο και με έλεγε να βαθμολογήσω κάτι. Είναι άλλο βίντεο τώρα. Δεν με... εντάξει, τι, ας το δουνε κι αυτό. Αδερφέ μου! Έχουμε και γείτονες. Δεν πειράζει. Τι γίνεται? Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που με φέρνεις για γύρισμα, τρώμε πίτσα. Ήταν αυτό που είπες, έφτιαξα μια γιγαντία πίτσα και ευχαριστώ όλους τους φίλους μου που ήρθαν μαζί μου. Και σε όλο το μοντάζ από τους φίλους δεν ήμουν εγώ εκεί. Έλα, για πάμε. Εδώ πάει το ψάρι, ατζουγιά. Ο Γιαννούμπα που είναι λίγο πιο μάστερ σε αυτά, θα πει ακριβώς τη γνώμη του. Ουσιαστικά αυτό εδώ έχει 4 στοιχεία που είναι την κασιουμάμι. Έχει ντομάτα, έχει ατζούκια, την κασιουμάμι και τυρί. Πώς να μην είναι καλό? Κοίτα, κανονικά πρέπει να δοκιμάσουμε όλο το μενού. Τι ξέρω αν θέλω να δοκιμάσουμε ατζούκια. Το δοκίμαζε, ήταν ωραία, εντάξει. Μέχρι τώρα να πάρει το κομμάτι του, σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει ένα subscribe στο κανάλι. Το με την ντομάτα μου αρέσει πολύ. Τι έχει φάει μέχρι τώρα? Έφαγα ένα απ' όλα. Κοίτα, όλα είναι κοντά στο 8,5 με 9. Τι, πόσο ψηλά? Ναι, αφού η ζύμη είναι άψογη τεχνική, λογικό. Είναι όπως πρέπει. Εν τω μεταξύ, με ενοχλεί όταν κάνετε έτσι την πίτσα, δεν ξέρω αν το κάνει τον. Μπορώ να φάω πιο εύκολα. Για να είμαι legit, πρέπει να δοκιμάσω. Δεν έχω δοκιμάσει καν με ατζούγια. Κρατήστε το σωμάκι σας, γιατί θα δοκιμάσουμε μακαρονάδες, σαλάτες, πίτσες. Ωραία, είναι σαν γάβρος μαρινάτος, κυριολεκτικά. Πιο normal μου φαίνεται ο ανανάς. Άνοιξε το στόμα σου. Μην ρωτά πολλά, άνοιξε το στόμα σου. Εμένα μου αρέσει η πίτσα με ανανά. Θα το πω controversy, αλλά να το πω. Ρε γλυκά άνθρωποι που σας αρέσουν τα γλυκά και τρώτε όλη μέρα σοκολάτες και αϊδίες. Δεν είναι η πίτσα με ανανά κάτι που. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε το debate μας για να μας πει την άποψή του. Ή όσο εσείς τώρα τσακώνεστε τόση ώρα, εμένα μου φαίνεται πολύ αρμυρή η ατζούγια στην πίτσα. Πολύ αλμυρό. Τι θα γίνει, ξέρεις τι έχεις να φας σήμερα? Μην αγώνεσαι, θα φάω για όλη μέρα. Επειδή εσύ έχεις φάει, θέλω να δοκιμάσει και ο Χρήστος. Άφησα τον Κρίστοφερ, το φίλο μου έτσι. Αυτό είναι όλο το φαγητό της ημέρας σου. Απαγορεύεται, λέει, να πας άλλος. Το. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τι! Ναι, δεν ξέρω γιατί. Για εδώ είναι μισή πίτσα βράση Ναπολιτάνα, μισή κουάτρο φορμάτζε, μισή μελαντζάνα και μισή πίτσα γκρέκα. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό, φίλε. Ξέρεις πόσο νόστιμη είναι η μελιτζάνα άμα την ψήσεις αρκετά, γίνεται γλυκιά, όχι πικρή. Ρε Γιάννου Μπαφάκι, πάρε να κάνεις ρέτη τώρα. Τι μου εξηγείς, μαγειρικές? Τι μου εξηγείς? Πού πάρε. Καλό. Ναι, είναι πολύ καλό. Ποιο έφαγες, μελιτζάνα? Κάμερα σε μένα. Αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Βάλω ένα 8,5 στα 10. Έχω ακούσει επίσης ότι στην Ιταλία είναι χειρότερες οι πίτσες από την Ελλάδα. Ποια θα αγοράζατε από αυτές? Από όλες αυτές που έχετε δει μέχρι τώρα. Σχόλιο. Θυμίζει λίγο μουσακά. Να δοκιμάσεις αυτή με τη φέτα. Την γκρέκα. Πίτσα γκρέκα. Bro, αυτό που είπες μοιάζει με τη γεύση του μουσακά. Ισχύει. Αυτή. 10 στα 10. Δεν θέλω να τολμήσω να φάω από αυτή με τη μελιτζάνα. Bro, είναι πολύ ωραία. Σκέψτε ότι και εμένα θα μου αρέσει. Και για την ατζούγια το ίδιο μου έλεγε. Για βάρε τώρα. Για σένα. Αυτή με το μουσακά ήταν πολύ ωραία. Για να δούμε την γκρέκα. Ναι, αυτή είναι πολύ καλή. Για ποιο λόγο κάνω αυτό το βίντεο? Παντού κυκλοφορούν τέτοια βίντεο στο YouTube. Bro, με όλο το μενού από McDonald's, όλο το μενού από Goodies. Αλλά ποιο έχει κάνει? Bro, σε καλό εστιατόριο. Ο Φράγκη. 8,5. 8. 9. Θέλω να φάω από αυτό. Λέγκορτι. Αυτό σε πάει καλά, ρε παιδιά. Έχω και εκεί κι άλλη πίτσα. Ταρτούφο με διάβολα. Εδώ είναι πίτσα καρμονάρα με κουάτρο στατζιόνι. Τώρα που ξεκινάμε αυτήν εδώ που έχει πιπεριές πάνω για μανιτάρια, θες λίγο? Είναι και αυτή 8,5 στα 10. Το μόνο που δεν μ' άρεσε, διαλύεται λίγο σε όλη την τρώση. Αυτό ονομάζεται πίτσα. Μπονάρα πίτσα θα πάρει ένα 8. 7,5-8. Αυτή εδώ θα πάει 8,5. Και αυτή τα μανιτάρια παίρνει 9. Θες να ανέβεις στην πλάτη μου. Για να νιώθω σαν το Μέση, θα έχω ένα δεκάρι στην πλάτη. Κρίστο, πρέπει να έχεις λερωθεί. Πίτσα μπανάνα! Έλα, Γιαννούμπα! Ναι, θα το φάω, θα φάω σκέτο. Όχι! Απαγορεύεται, είναι βλασφημία! Θα το φας! Δεν θα το φάω, ρε φίλε! Δεν θα το φάω, θα το φάω σκέτο τον ανανά. Γιατί ο σκέτος είναι τέλειος, αλλά σε πίτσα δεν πάει. Εσείς οι δύο είστε ο λόγος που υπάρχει αυτή εδώ. Εσείς οι δύο άνθρωποι σαν εσάς. Και εγώ τη λογική ότι ο ανανά πάνω σε πίτσα μέχρι που φάγα μία φορά, ρε φίλε. Με πολλά πράγματα στη ζωή νομίζω. Ξέρεις, είμαστε λίγο, α, δεν θέλω να το φάω, αλλά μετά το τρώμε και μας αρέσει. Κόπτο! Και εγώ άμα βάλω μερέντα πάνω σε κεφτεδάκια θα πω μ' αρέσει. Εντάξει, απλά πάει. Δεν είναι σωστό. Μπρο, κάτι είπα, Φράγκη.
Είμαι τύπου 9 στα 10 για αυτή την πίτσα. Αυτό προσβάλλει την κουλτούρα. Πώς προσβάλλει την κουλτούρα. Ενημερωτικά fun fact, την πίτσα μανανά την έχει φτιάξει ένας Έλληνας. Εντάξει, αντικειμενικά αυτή είναι καλή. Ωραία, για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Όχι ρε φίλε, θα συνεχιστεί στα comments. Να μου πούνε μην τα για να τελειώσει μεταξύ μας. Για να τελειώσει μεταξύ μας. Ας αρχίσετε πόλεμο μάγες. Πίτσα μανανά for the win. Εμείς οι δύο και ο Κρίστοφερ πίσω από την κάμερα είναι πίτσα μανανά. Μην το κάνεις αυτό. Μην μας κοροϊδεύει δεν καταλαβαίνεις τόσο ώρα. Μας λέει βάλε 8 σε αυτήν και δεν του αρέσει πίτσα μανανά. Μπρο, τον εφέραμε για ένα βίντεο και μου μαγείρεψε. Δεν μπορεί να μην μαγειρέψει. Απλά πήρα toppings από πίτσες και σου φτιάξα κάτι που θα ταιριάζει περισσότερο στον ανανά από τη ίδια πίτσα. Όντως αυτό ήταν πολύ ωραίο φίλε. Πάμε λίγο. Πίτσα ρωμάνα. Αυτό γιατί είναι διαφορετικό σχήμα. Μοτσαρέλα έχει. Ναι, κοίτα το τσίσπουλ. 9,5. Καλύτερη μέχρι στιγμή. Τι λες ρε, εγώ δεν τρελαίνω για την τρούχα, αλλά μέχρι στιγμή δεν έχω φάει κάτι που να είναι κάτω από 7. Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή το πιο χαμηλό rating για μένα το πήρε η 4 τυριά και αυτό επειδή δεν είχε κάτι σπουδαίο. Φαντάζομαι έβαλε την πίτσα μανανά παραπάνω από την 4 τυριά. Δεν υπολογίζω τον ανανά, δεν υπάρχει. Την βαθμολόγησα χωρίς τον ανανά. Λέει ψέμα. Είναι κρυφός φαν ανανά. Φαν ανανά. Πού είναι ο Τίμπλης ρε φίλε. Τρώμε αν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 
ναι. Πάμε να δούμε λίγο τι παίζει μέσα. Δεν θα μιλήσουν τα λόγια εδώ, θα μιλήσουν οι πράξεις. Μελιτζάνα, μορταδέλα, ρικότα. Είναι το. Πολύ ωραίο στήσιμο κιόλα. Κύριε Γιάννη, εδώ πέρα σα έφερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τι άλλο έφερα εδώ. Καλό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά το σωστό ιταλικό είναι έτσι. Ελαφρύ. Κάνει και αυτό και ελαφρύ. Τέλειο. Θα αφήσω εσά να κρίνετε τι μακαρονάδε. Δεν μπορώ να φάω, μπρο. Πολύ ωραίο. Δύσκολα παίρνει κάτω από 8. Κουμπάρε. Απίστευτη. Καλή. Απίστευτη. Και ο βασιλικό σκάι υπέροχα. 9,7. Πιγκουίνι, γαρίδε. Σαμπούκα. Ω, τα κυδέσει με δίσκ θαλασσινών. Πόσο. Είναι τέλειο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είμαι τύπου κοντά στο 9,5 στα 10. Για να το δοκιμάσω εγώ να το κρίνω. 9,2, 8, 9,7, 9. Γενικά εννοείται, άμα έρθει κάποιος να φάει σε αυτό το εστιατόριο, δεν θα πληρώσει όσο πληρώσουμε εμείς σήμερα. Γιατί εμείς πήραμε όλο μα όλο το μενού. Ένας μέσος όρος τώρα για να φας ένα τέτοιο καλό εστιατόριο είναι να. Ένα ντάρικο τα δύο άτομα. Ντάρι. Κρασάκια και τέτοιο. Πιστεύω 35 με. 35-40 ευρώ. Ναι. 50 ευρώ πες. Ειδικά πίτσα, κρασιά τέτοια εκεί. 35 ευρώ. Ναι. Το μαγαζί μας βοηθάει για αυτό το βίντεο. Και εγώ τζάμπα την έβγαλα σήμερα. Όταν πω τόλη. Α, και φωνάζουμε πιστόλε! Ήρθε αυτό εδώ το πράγμα, δεν ξέρω τι είναι. Πολύ ωραίο αυτό. 9 στα 10. 9 στα 10. Και αυτή η φουρνίλα από το πύλινο που καίει ουσιαστικά και κάνει την κρούστα. Αυτή η ωραία καμένη γεύση. Πάει τέλεια. Δεκάρι, δεκάρι. 9,8. Πέρασε το 9,7. Τι! Τώρα μας έμεινε το γλυκάκι. Ευχαριστούμε. Γι' αυτό έχω φόρο. Το cheesecake είναι απίστευτο. Δεν είναι τερματισμένο το cheesecake. Τερματισμένο είναι. Για μένα είναι 10 στα 10 γλυκό το cheesecake. Το τραμισό 9,5 είναι πολύ δύσκολο να πετύχει. Λοιπόν, το κύριε, το money shot. Μόι. Εδώ για νούμπα έχει βάλει πολύ ψηλές βαθμολογίες σήμερα, δεν το περίμενα. Σήμερα έχουμε φάει όλες τις πίτσες, όλες τις μακαρονάδες σχεδόν. Βασικά τουλάχιστον όλα τα ζυμαρικά που έχει όλο το μενού. Έχουμε φάει όλα τα γλυκά και φάγαμε και τα κρέατα μέσα στις μακαρονάδες. Η έκπληξη εδώ πέρα, ξέρεις ποια ήταν, ρε φίλε. Για πες. Άμα θέλει κάποιος να έρθει και να δοκιμάσει εδώ πέρα, μπορεί να το κάνει. Γιατί θα υπάρχει κάτι special στο μενού, ρε φίλε, από εδώ και πέρα. Το κανόνισα. For the people. For the people. The people. Γιατί θα είναι το special. Άμα ανοίξει τα ματάκια σου και δει το μενού. Frankie's Pizza, σωστά. Ναι, αδερφέ. Θα υπάρχει Frankie's Pizza στο μενού για ένα μήνα ολόκληρο να μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να δοκιμάσει. Θα είναι φτιαγμένη με αυτά που μου αρέσουν εμένα να τρώω σε μια πίτσα και πάνω θα γράφει κάνε subscribe.